Εξιχνιάστηκαν ύστερα από έρευνες των αστυνομικών της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος ασφαλείας Καβάλας, δύο κλοπές αποσταθμευμένα οχήματα και μία απόπειρα που διαπράχθηκαν στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Καβάλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού για κλοπή. Μετά από καταγγελία και από σχετικές έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, διότι όπως προέκυψε, διέριξε δύο σταθμευμένα οχήματα, φερόντας από το εσωτερικό τους χρήματα, ενδύματα και διάφορα προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα. Ενώ στην δεύτερη περίπτωση, επιχείρησε να διαρρήξει ένα όχημα, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη του. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν όλα τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και τα χρήματα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους του.